Καλησπέρα, Σπάρτακος, πίσω από την κάμερα με την ομάδα Ιχνευτέ. Το πας σωστά αυτή τη φορά. Ναι. Βρισκόμαστε στο σπήλαιο με τους σταλαχτήτες. Όλη η ομάδα με πλήρη εξάρτηση. Μία καταγραφή την οποία έχουμε πάρει και άδεια, όχι να πάρουμε και την τοπική τηλεόραση μαζί στο πλάνο μας. Όποιος θέλει να μπει, παιδιά, μπαίνει. Μία αποστολή για την οποία έχουμε πάρει άδεια από το Υπουργείο. Είναι γνώστες. Το βίντεο θα παραδοθεί και στο Υπουργείο. Και καταγράφουμε on camera το τι ακριβώς συμβαίνει εδώ στο χώρο. Από φρικτορίες.net. Λευτέρη! Αυτό είναι μπάζα, ρε παιδιά. Εδώ είναι μπάζα, ναι. Αυτό είναι μπάζα, ναι. Τους π***ρουν σκεπάσει. Ναι. Εδώ ένα κομμάτι σταλαχτήτη, έτσι, σπασμένο. Λεφ! Έλα. Δικιά σου η κάμερα, λες. Το σπίτι συνεχίζει γύρω στα 10-15 μέτρα μέσα, αλλά το θέμα είναι ότι έχει νερό, είναι πλημμυρισμένο με νερό και δεν φαίνεται δηλαδή πουθενά αν μπορεί να συνεχίσει το σπήλαιο. Από ένα τοπικό ιερέα, τώρα δεν φαίνομαι στην κάμερα, δεν έχει σημασία αυτό. Από ένα τοπικό ιερέα που έπαιζε εδώ μικρός, από τον κύριο Νεόφυτο, από τον πατέρα Νεόφυτο τέλος πάντων, έχουμε πληροφορία ότι το σπήλαιο είναι αχανές. Ναι, αλλά το θέμα αυτή τη στιγμή, εκτός ότι από ό,τι βλέπετε εδώ υπάρχουν μπάζα, οπότε μου είπε και ένα συνάδελφος πιο εκπαιδευμένος. Έχουν ρίξει μπάζα, συνεχίζει, αλλά μετά από καμιά δεκαριά μέτρα πιο κάτω έχει νερό, είναι πλημμυρισμένο. Και δεν φαίνεται αν συνεχίζει. Δηλαδή με το νερό δεν σε αφήνει να το δει. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να δούμε αν συνεχίζει? Να φέρουμε εξοπλισμό για υποβρύχια. Ναι. Αν καθαριστεί η είσοδο. Θα είναι πιο εύκολο το έργο σα. Και από ό,τι είδαμε. Γιατί είναι μπάζα. Αυτά τα έχουν ρίξει. Δηλαδή, άνθρωπο τα έχει ρίξει. Αν το ρίξει από εδώ. Άμπρα. Μαζί μα είναι και η Εύρυπος TV. Συνεργάτε σε όλη αυτή την προσπάθεια να αναδείξουμε αυτό το σπήλαιο. Ρίχτη. Εδώ, αυτό είναι σκουπίδια, περίπου. Άμπρα. Ναι, ακούγεται το νερό. Και αυτό έχει νερό. Είναι πλημμυρισμένο, δεν ξέρω αν τρεβάει από τη θάλασσα νερό ή είναι από πάνω. Εγώ θέλω να σου δώσω μια μικρή πληροφορία. Είναι ένα συνήθες φαινόμενο εδώ στη Χαλκίδα, όπου ιδιαίτερα στα χαμηλά σημεία, και είμαστε σε ένα χαμηλό σημείο, ναι, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε δίπλα στη θάλασσα, όταν πηγαίνουν να χτίσουν πολυκατοικίες, πίστεψε το ή όχι, στο 1-1,5 μέτρο αρχίζαν και χτυπάγανε νερό. Ναι. Σε όλα τα σημεία της Χαλκίδας, ναι. Χωρίς εξαίρεση. Μπορούμε να πάμε λοιπόν, και μαζί μέσα. Το ίδιο πράγμα γίνεται από ό,τι βλέπω και εδώ. Γιατί αν αυτό το σπήλαιο έχει πάτο κάτω από τη στάχνη της θάλασσας. Ότι φαίνεται ότι έχει αρχές για σπήλαιο, φαίνεται στο διάκοσμο που βλέπουμε εδώ τριγύρω. Ναι, μπράβο. Τώρα από εκεί και πέρα, άμα θέλετε, μπορούμε να πάμε μέσα μια βόλτα. Θα πήγαινα, αλλά με τα ρούχα που είμαι πρέπει να πάω και για δουλειά ύστερα. Αυτό το οποίο μπορώ να κάνω, είναι να οργανώσουμε μία επίσκεψη. Δεν είναι μεγάλη. Είναι... Εντάξει, να οργανώσουμε μία επίσκεψη, να έχουμε και δύο ειδικούς μαζί μας, πιο ειδικούς από αυτή τη στιγμή που είμαστε εμείς εδώ. Και όταν λέω ειδικούς, ξέρεις τι εννοώ, Ανθρώπους οι οποίοι είναι θαραλέοι και θα μας πούνε την αλήθεια. Και να ρίξω και καμιά 25 απρόσκοπους, να έρθουν να το καθαρίσουμε. Να, θα βρούμε πάλι νερό από ό,τι θα φοβάμαι. Και να γίνει ένας καθαρισμός. Αφού δεν το κάνουν οι υπεύθυνοι, γιατί είμαι σίγουρος ότι αυτό το σπήλαιο δεν ανακαλύφθηκε τώρα, έτσι δεν είναι? Κάποιοι έχουν μπει μέσα πριν από εμάς. Γιατί τα μπάζα από ό,τι βλέπω δεν είναι μόνο εδώ στην είσοδο. Όχι, είναι πάνω μέχρι κάτω. Αλλά φτάνει στο σημείο και μετά είναι αυτό το. Α, μπράβο. Το φρεάτιο με το νερό. Μάλλον τον μπαζώσανε για να κάνει καμιά καλή πράξη, να μην πνιγεί κανένα, κατάλαβε. Μην κατά λάθος μπήκα πρόβατο μέσα και πνιγεί. Όλα παίζουν. Από την πύρα που έχετε, παιδιά. Ναι. Από τα σπήλαια που έχετε μπει, σε τέτοιου είδους σπήλαια, τι ιστορία μπορεί να κρύβεται εδώ μέσα? Ιστορία. Τώρα αυτό, η ειδικότητα των ιστοριών των σπηλαίων, έχουν οι αρχαιολόγοι που εξειδικεύονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά όλα μπορεί να πεις, όλα πιθανά είναι, κανείς δεν ξέρει. Μπορώ να σας πω και μια άλλη ιστορία που εκκρέμει εδώ στη Χαλκίδα. Και συνήθως τα περισσότερα σπήλαια είναι από μύθους και εικασίες, βρίσκονται, εξερευνούνται και μετά... Λοιπόν, υπάρχει, πες το μύθος, εικασία ή οτιδήποτε, η Χαλκίδα έτσι όπως είχε χτιστεί, έχει μία είσοδο από τον Καράμπαμπα, που πέρναγε κάτω από το στενό του Ευρύπου, γιατί ήταν στενό. Ναι. Ήταν πολύ στενό. Και είχε και στη μέσα και ένα φρουριάκι.
Εντάξει. Είχε έξοδο εκεί που είναι δίπλα στο τζαμί. Άλλη μία μπούκα η οποία έφευγε και πήγαινε στον Αγιάννη, το παλιό κημητήριο της Χαλκίδος. Η είσοδος υπάρχει και πάει το τούνελ μέχρι ενός ορισμένου σημείου προς κατεύθυνση Χαλκίδα. Και υπάρχει και άλλη εκδοχή εκτός των τυχών, γιατί εδώ από πάνω, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι, βρήκανε κτίσματα φτιάνοντας το νοσοκομείο, ναι, της παλαιάς αρχαίας Χαλκίδος. Ενδιαφέρον. Και υπάρχει, εδώ πέρα που φτιάχνεται το νοσοκομείο τώρα αυτή τη στιγμή, λοιπόν, και υπάρχει η εκδοχή, η ιστορία ότι υπήρχε και άλλη τρύπα η οποία έφευγε από τον Αγιάννη και τους έβγαζε όλους έξω από τη Χαλκίδα υπόγεια κάπου στον Άγιο Στέφανο. Σε καιρό πολέμου. Ναι, κάπου στον Άγιο Στέφανο. Και εδώ πέρα μην ξεχνάτε ήταν το παλιό πέρασμα του Ευρύπου. Η Λιανή Άμμος με τον Άγιο Στέφανο συγκοινωνούσαν. Πώς ήταν η Κόρινθος που πηγαίνανε τα πλοία σέρνοντας πάνω σε λίπη, πάνω σε γράσο όπως λέμε αυτές τις μέρες. Λοιπόν, εδώ γινόταν αυτή η κατάσταση. Ενδιαφέρον όλα αυτά. Πληροφορίες. Αυτά που έχω ακουστά. Τώρα, ποια είναι η πραγματικότητα, μόνο εσείς μπορεί να μας τη λύσετε και να μας φέρετε μια απάντηση. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και να σου πω ότι με εκπλήσει, μέσα σε εισαγωγικά, η συμπεριφορά των ανθρώπων αυτών οι οποίοι το γνώριζαν και δεν έχουν κάνει τίποτα. Και υπόψη είναι ότι παλεύουμε με τις φρικτορίες εδώ και 2 χρόνια, έτσι. Έχουμε ενημερώσει εδώ και 2 χρόνια την αρχαιολογική. Πριν από 5-6 χρόνια σκάψανε εδώ παρακάτω για να φτιάξουν 2 κτίρια. Το ένα κτίριο είχε αρχαία δεξαμενή και λούτρα. Ναι. Τα οποία είναι μπαζωμένα τώρα και το κτίριο από πάνω. Τώρα διατηρούνται από κάτω. Τους έχουν υποχρεώσει να το διατηρήσουν από κάτω, ναι ή όχι. Δεύτερο έβριμα. Εδώ στα γηπεδάκια δίπλα. Που αν κάψεις το 1 μέτρο βρίσκεις αρχαία. Δεύτερη πολυκατοικία. Και με μεγάλα δωμάτια. Δεν είμαι ειδήμων, δεν γνωρίζω. Εδώ που χτίστηκε το σούπερ μάρκετ Γαλινός. Είχαν σταματήσει οι εργασίες για 1 χρόνο. Αποφανθήκανε στο τέλος ότι δεν ήταν αρχαία, ήταν κάπου εδώ λέει πριν στο πρόσφατο παρελθόν εργοστάσιο που έφτιανε κεραμίδια. Το ξέρω εγώ. Το ξέρω εγώ. Καλά, ναι, αυτό δεν το ξέρω. Μόνο κι όμως χτίστηκε σούπερ μάρκετ από πάνω. Εμείς σας φιλολόγοι πρώτοι έχω κρατήσει φωτογραφίες, έχω κρατήσει τα πάντα. Γιατί τότε ήμουν απλός επισκέπτης στην Ελλάδα. Έχω κάνει 38 χρόνια στον Καναδά. Μια χαρά σε βρίσκω. Εντάξει. Απλώς λοιπόν, σας φιλολογία είναι αυτή ότι εδώ βλέπουμε ένα μπάζωμα. Μέσα συνεχίζει γύρω στα 10 μέτρα, είναι πλημμυρισμένο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς φιάλες ή να φύγει το νερό με κάποιο τρόπο. Αυτό. Τώρα, κατά πόσο συνεχίζει δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ερώτηση. Βλέπουμε εδώ στο σκιαγράφημα. Αυτό είναι διάκοσμο. Το πώς υπάρχει. Αν μπράβο. Αυτό το ίδιο φαινόμενο συνεχίζει κάτω να δημιουργείται, να υπάρχει ή είναι από εδώ, από ό,τι βλέπω, έχουν γλιστρήσει. Έχουν γλιστρήσει τα άλατα με το νερό και τρέχουνε γιατί έχει κλείσει το ταβάνι της σπηλιάς. Ενώ εδώ έπρεπε να ήταν, από ό,τι φαίνεται, η αρχική πηγή όλων αυτών. Άμα δείτε από εκεί, ναι. Υπάρχει δηλαδή ένα διάκοσμο από εδώ. Μέσα, ναι. Μέσα δεν είναι τόσο έντονο. Έριξε μου το φως από αυτό που έχεις εσύ. Ναι, το βλέπεις. Είναι αυτό το οποίο έχει δημιουργηθεί από τα απορρέοντα, αυτά που τρέχουν από πάνω, το βλέπεις. Ναι, 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 ναι. Και από ό,τι φαίνεται, εντάξει, έχει σκουπίδια, κλασική περίπτωση για τα σπήλια. Πήγαινε λίγο αριστερά, πήγαινε λίγο αριστερά. Όχι εσύ, το φως, το φως. Δεν χωράω. Συγγνώμη, εκεί κάτω αυτό το μπλε τι είναι. Το μπλε. Το μπλε, τενεκές, τι είναι. Αυτό είναι φενιζόλ. Φενιζόλ, δίπλα από το φενιζόλ, το μπλε. Τενεκές είναι, τενεκές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιαούρτι, κάτι τέτοιο. Κάνουμε διαφήμιση. Έτσι. Αν μπράβο. Και έχουμε και ένα πορνοπεριοδικό από εδώ. Αυτό πρέπει να είναι από τους αρχαίους Έλληνες, τους σπηλαιολόγους. Μην μου κάνεις τέτοια πράγματα τώρα. Με θέλει. Ας το μεστικά τώρα. Λοιπόν, το όνομά σου φίλε μου. Λευτέρης. Λευτέρης, ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Και ελπίζω ό,τι μπορώ να βοηθήσω, την επόμενη φορά που θα είσαι εδώ να είμαστε πιο οργανωμένοι όλοι. Ναι. Να σου έχουμε καθαρίσει και την είσοδο και να μπούμε κι εμείς μέσα. Η είσοδο δεν είναι τόσο το πρόβλημα, όσο είναι το νερό. Ό,τι κι αν είναι. Μάλιστα, και θα σβήσω. Εντάξει, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε.